Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 παρά για να αναλύσουμε μαζί με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Να πω την εκπομπή την βλέπετε και από την σελίδα του Νίκου Αλέφαντου στο Facebook, εκεί όπου λαμβάνουμε και τα μηνυματάκια σας. Live λοιπόν στο Facebook σελίδα Νίκος Αλέφαντος η εκπομπή, εκτός από την συχνότητα του ART. Και αμέσως μετά ή λίγο αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής ανεβαίνει και στο YouTube, στο κανάλι μας telesport.tv. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε, να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Πλέον τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Πανιώνιος Ξάνθη 0-0, Λαμία ΑΕΛ 0-0, Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1, Ατρόπιτος Ολυμπιακός 0-1, ΠΑΟΚ Όφη 4-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0, τούτη την ώρα Πανετολικός Βόλος 0-0 στο 35ο λεπτό. Η βαθμολογία τώρα έχει τον Ολυμπιακό να διατηρείται σε αυτό το συν 2 από τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση με 57 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 55, η ΑΕΚ έχει 44, ο Παναθηναϊκός 37, ο Άρης 33, ο Όφη 28, η Ξάνθη 28, ο Ατρόμητος 26, ο Αστέρας Τρίπολης 26, η ΑΕΛ 26, 25 έχει η Λαμία, 25 και ο Βόλος με ένα μάτς λιγότερο αφού το που διεξάγεται τώρα με τον Πανετολικό που έχει 13. Και στην τελευταία θέση ο Πανιώνιος με 10 βαθμούς, ο οποίος έχει ξεκινήσει και με πλην 6. Η επόμενη αγωνιστική, ΑΕΛ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Πανετολικός, Ξάνθη Λαμία, Βόλος Αστέρας Τρίπολης, Άρης ΑΕΚ και Όφη Ατρόμητος. Τα δύο τελευταία μάτς είναι και τα πιο σημαντικά, ειδικά το Όφη Ατρόμητος. Νομίζω ότι από την έκβαση του παιχνιδιού θα κριθεί εν πολλής και η έκτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για τα φετινά play-offs. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Αν μπει το πρωτάθλημα και γενικά και σε όλη την Ευρώπη και Αγγλίες και τέτοια θα είναι ευθεία, πολύ έτσι. Πιο ενδιαφέρον γιατί θα έχει αγωνίες. Θα έχει αγωνίες και να δούμε και τα play-off έτος πώς θα πάνε. Και τα play-off μετά θα γίνει γερή μάχη, Γιάννη. Μας έλειψε το Σαββατοκύριακο λίγο η Premier League. Πολύ. Ένα μάτς δεν έγινε, τρία γίνανε. Ξέρεις, άμα δεν παίζει η Αγγλία, ναι. Είναι ειλικρινά. Δεν στο λέω επειδή είσαι Άγγλος, λόγω της Άρσεναλ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ναι, έτσι είναι. Τι ματσάρες, βλέπεις πάνω κάτω αγωνίες, κόσμος φύσεις κατά γήπεδα. Χαμός, δεν προδικάει στο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να το βρεις. Έχουν ισοδύναμες ομάδες, γίνεται χαμός. Και λέγαμε και εκτός αέρα για την Sheffield United, η οποία είναι πέμπτη στη βαθμολογία και παίζει ένα 5-3-2 σχεδόν από την εκκίνηση του πρωταθλήματος. Έτσι, ο Chris Wilder εκεί είναι ο φώτης στη ομάδα. Βέβαια. Την έχει πέμπτη. Και είναι και πέμπτη και είναι στην Αλβατινική, δεν είναι απίσω. Premier League, ναι. Premier League. Μεγάλη δουλειά. Έτσι. Έχει, από κάτω, έχει από κάτω United, από κάτω Arsenal, από κάτω Tottenham, όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 5-3-2 σκληροτράχυλη. Σκληροτράχυλη και η μισή Γερμανία παίζει πλέον 5-3-2. Ε. Θα δούμε και τη Leverkusen που κέρδισε την Dortmund. Σε αυτά ισομέτρια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Κωστή Ραπτόπουλο. Α, τον έχουμε. Α, πρόλαβες. Έλα, γορί. Πρόλαβα. Μεγάλε Ραπτόπουλο. Πρόλαβα. Βολίδα. Βολίδα. Έπαιξε βέβαια την Dortmund. 3-4-3-3-6-1. Ναι. Το οποίο όμως, αν το δούμε σε γράφημα, δικαιώνεται πλήρως ο δάσκαλος ο οποίος μας είπε ότι οι στόπερ είναι αραιοί ο ένας με τον άλλον, τρεις στόπερ στα 35 μέτρα, ο Γκερέρο με τον άλλο τον back half πολύ ψηλά, ο half ο κεντρικός πάρα πολύ απάνω και τους φτιάνανε στους τρεις στόπερ που είναι και αργοί και τους πατάγανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Οπότε ναι. Η κακή εφαρμογή του Dortmund στο 3-4-3 είναι κακό παράδειγμα. Ναι, όπως και της Leverkusen, γιατί κέρδισε, αλλά ναι. Έφαγε τρία γκολ. Θα μου πεις από την Dortmund, όχι έτσι από ακριβώς. Όποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Αθηναϊκό Derby, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0. Να πούμε ότι σκόραρα ο Αραούχο στο 8ο λεπτό. Ένα ντέρμπι το οποίο πήρε η ΑΕΚ που είχε αρκετά χρονικό διάστημα χωρίς νίκη. Σε ντέρμπι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του
και έναν επαναληπτικό προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ Τετάρτη, έχοντας την πλάτη του και την ίντα με 2-0 από το πρώτο μάτς η Ντούμπα να διαχειριστεί εκεί ο Δόνης. Να δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός σε αυτό το ντέρμπι. Με την ΑΕΚ να ξεκινά με τετράδα πίσω, δηλαδή Λόπες, Μπακάκη, Σβάρνα, Βράνιες, γιατί ο Τσιγκρίνσκι στην προθέρμανση εστάθηκε ένα τσίμπημα στο δικέφαλο και βγήκε εκτός αποστολής. Ο Μπάρκας, νομίζω σταθερά καλός κάτω από τα δοκάρια. Είχε Κρίστισιτς και Σιμάνσκι τους δύο κόφτες, το Μάνταλο σε ρόλο οργανωτή. Βέρντι από τη μία, Λιβάγια από την άλλη και Αραούχο στην κορυφή της επίθεσης. Πιο σωστό ήταν αυτό. Φωνάζουμε εμείς και συνέχεια ναι. Η ΑΕΚ. Mm-hmm. Ο Μάνταλος στη θέση του. Ναι. Στα εξτρέμ, εντάξει, ο Λιβάγια φώνεται και γίνεται δεύτερος κυνηγός. Mm-hmm. Αλλάζει και με τον Αραούχο, ο Βέρντε. Τα δύο χάφι κόφτες, ο Μάνταλος δεκάρι και η τετράδα πίσω. Ναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία κατέβηκε πολύ σωστά για μένα. Mm-hmm. Και ορθολογικά. Ο Καρέρα, ο οποίος το 5-3-2 το παίζει συχνά, το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο όταν ήθελε να διαφυλάξει το 1-0 και να ψάξει έτσι και σε μια κόντρα και ένα δεύτερο τέρμα, έτσι, βάζοντας μέσα και τον Οικονόμου, έγινε Σβάρνας Βράνιες Οικονόμου, Μπακάκης Λόπες, είχε αλλάξει τους επιθετικούς, τελείωσε με Αλμπάνη Κλωναρίδη. Πιο Αλμπάνης, πιο Κλωναρίδης, ναι, πιο γρήγορη, πιο ξεκούραστη, Μάνταλο στο δεκάρι, δηλαδή μιλάμε και το 5-3-2 και όπως κατέβηκε, με το 4-2, 4-3-3 και τα λοιπά. Ήταν, πώς να σου πω, δεν του βρίσκεις λάθος στους παίχτες. Ναι. Είχε καλή τοποθέτηση. Και στις αλλαγές. Καλή τοποθέτηση. Ναι. Ο Μάνταλος πρέπει να παίζει εκεί. Μετά έβαλε και τον Αλμπάν και τον Κλωναρίδη, οι οποίοι είναι γρήγοροι. Θα έπαιζε με το χώρο έτσι κι αλλιώς. Σαν δύο σεντρεφόρ και τα λοιπά. Ναι. Ωραία. Τα χαφ του κόφτες η Μάσκη, η Κρίστισιτς, Λόπες, Μακάκης, άνευο κατεβαίνω. Και Σβάρνας, Βράνιες, Οικονόμου, τριάδα όλοι και ο Τζιγκρίς. Δηλαδή, φαίνεται ο προπονητής ότι εντάξει, κόβει το μυαλό του και το παλεύει. Είναι Ιταλός, μαθητής σου, Κόντε. Πολύ όταν το ρωτήσανε εάν η νίκη η χθεσινή είχε τη σφραγίδα του προπονητή, είπε ότι την τακτική την κάνει ο προπονητής, αλλά την εφαρμόζουν στο γήποδο οι παίκτες. Δηλαδή, ήθελε να ρίξει τον μπράβο να το μετρήσει. Ναι, εκεί ας πούμε αυτό, εντάξει. Είναι ένας λόγος. Οι παίχτες το ξέρουμε. Ό,τι τακτική να παίξει, θα παίξουν οι παίχτες. Ναι. Το θέμα είναι τι τακτική θα τους δώσεις και αν πρέπει να τους δώσεις αυτή για να πιάσει. Τους έδωσε το 5-3-2, ναι, ήταν ωραίο. Mm-hmm. Ωραίο και παίξανε. Και όπως είπες, και είναι και σημαντικό για να μην φανούμε ότι έχουμε ένα κόλλημα με το συγκεκριμένο σύστημα. Έχει πει ο Νίκος πολλές φορές ότι μπορεί να ξεκινήσει και με 4-3-3. Και αν σκοράρεις, όπως έκανε χθες η ΑΕΚ, και δεις ότι πιέζεσαι στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν πιέστηκε, απλά το έδωσε την κατοχή και έπαιξε με το χώρο, έτσι. Το αλλάζεις. Οπότε είναι εξίσου σημαντικό το να το βλέπεις και να το αλλάξεις και κατά διάρκεια του αγώνα. Κατά διάρκεια, βέβαια. Λοιπόν, ή έτσι ή αλλιώς. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Νίκο και μετά να πάμε στον Κώστα. Με το κλασικό 4-3-3 έβαλε Δόνη Ανουάρ, κράτησε τον Κουρμπέλη για την Τετάρτη. Τον Μπουζούκι στο 10, πολύ λίγα πράγματα. Ο Χατζηγιοβάνης το ίδιο. Ο Μπέκ το άλλο εξτρέμ, λίγα πράγματα. Ο Καπετζής αντί του Μακέντα. Ο Ινσούα είναι και τιμωρημένος και τραυματίας, έπαιξε ο Χατζηθεοδωρίδης. Νομίζω ότι μία φάση, μία μισή έκανε ο Παναθηναϊκός και... Κοίταξε, ο Δόνης έχει το κεφάλι του αγύριγο, εκεί πάει. Αγύριστο. Αγύριστος, πάει. Εδώ γίνεται χαμός με το 5-3-2 ομάδες, η Σέφιλ που μου έλεγες προηγουμένως, ναι, χαλά τον κόσμο, αυτό θέλει ο Δόνης. Ναι. Και δεν το παρουσιάζει. Mm-hmm. Και σωστά και καλά και εκεί. Λες και δεν ξέρει τίποτα άλλο να παίξει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει λέει, να παίξει αυτό το σύστημα 4-3-3 σε τέτοιο στυλ. Ναι. Πρέπει να έχει παίκτες. Πεκταράδες. Ναι, παιδιά είναι, μπράβο. Πεκταράδες. Μα μου κάνει εντύπωση γιατί στο ξανά πανικό, πέρσι στο ξεκίνημά του ο Δόνης, που είχε επίσης πιτσιρικάδες, είχε πάει με ένα 5-3-2 όλο τον πρώτο γύρο. Πολύ καλά. Και τράβηξε ωραία. Ναι.
Τρομερά. Φέτος το γυρίζει και το αιτιολογεί ότι πέρσι έπαιξα το 5-3-2 επειδή είχα νέα παιδιά, άπειρα παιδιά και ήθελα το σύστημα να με βοηθήσει. Μπράβο. Για να φέρω αποτελέσματα. Και τώρα που θέλει να βάλει και κάποιους ξένους και έχουν αποκτήσει μια εμπειρία, το γυρίζει και σου λέει τώρα θέλω να έχω εγώ την κατοχή. Ναι, αλλά μεταξύ μας για βάλε τη σύνθεση. Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, λέω ότι λέει. Ναι, έτσι. Για βάλε τη σύνθεση. Ναι. Του Παναθηναϊκού, ναι. Δηλαδή, ποιοι είναι τώρα που το γυρίζεις, ο Καμπέτσης, ο Χατζησοβάνης, ο Μπέκ, τριάδα αυτή. Ούτε στον Αστέρα Αξαρχείο δεν παίζουν. Που λέω λόγο. Λέμε, δεν του συγκρίνει. Μετά, Μπουζούκης. Τι Μπουζούκης. Είναι το δεκάρι ο Μπουζούκης. Τι είναι, Δόνης, ο γιος σου. Εντάξει, θέλει τα κίτες, τα έχουμε πει. Άμα δεν φτιάξει τα κίτα, άμα δεν γίνει, άστο το σώμα και δυναμικά. Πρέπει να γλιστράς, άμα είσαι και χαφ. Ο άλλος ο χαφ. Μετά, Γιώγας ο Χατζησεοδωρίδης. Πού κουράσαι, Γκέφιν, πώς θα παίξει, πώς θα κρατήσει. Δηλαδή, αν παίξει έτσι, πώς θα κρατήσει του κυνηγού του Ολυμπιακού. Ναι. Πώς κρατάς έστω και τη ΣΑΕΚ. Ένα Σαραούχο με μια φάση σε καθάριση και δεν είχε παίκτη να είναι δίπλα του. Mm-hmm. Παράδεκτα. Να δούμε και κάτι άλλο, γιατί μας έχεις μάθει να σκεφτόμαστε έτσι. Το γκολ του Αραούχο ήταν ένα ντεζεβού που λέμε, δηλαδή είχε ξανασυμβεί σε ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα πανομοιότυπο σχεδόν γκολ. Εδώ είναι το γκολ 1η Απριλίου του 2018, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Που, εντάξει, εδώ τη σταματάει την μπάλα με το στήθος και γυρίζει με το αριστερό και σουτάρει. Και εδώ είναι χθες που την έχει κάτω την μπάλα, αλλά πάλι γυρίζει το σώμα με το αριστερό, γωνία. Και είναι ο άλλος στα δύο μέτρα και τον κοιτάει. Ναι. Θα σουτάρει. Ορίστε, μου κάνει εντύπωση, παιδιά, γιατί ήταν ίδιο γκολ. Κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Και δεν έχουν εντολές εδώ. Ναι. Δεν έχουν εντολές. Ναι. Σε ντρεμπάκο, ένα ήταν τρία μέτρα απόσταση από αυτόν, ο άλλος από εκεί. Τα μπακ λείπανε. Mm. Δεν έχουν εντολές, τίποτα. Και τον βλέπεις με τα χέρια πίσω. Ναι, για να μην κάνει πέναλτι. Στο Σύνταγμα. Ναι. Στο Σύνταγμα κάνει βόλτες. Και αυτό με τα χέρια πίσω. Ένα, δεν ξέρω και πώς κρατάει ισορροπία με τα χέρια πίσω. Δηλαδή. Αυτά ούτε γέροι δεν τα κάνουν που κάνουν βόλτα στην έγκλη. Απ' έξω στην έγκλη, πέρα δόθε να πάνε και έχει στο δόνι ένα άσχημο αυτό. Τι είναι αυτό. Άσε εκεί. Ο προπονητής εδώ, δείχνω, κάνω. Κινήσε, να δεις τι θα φτιάξει, τι θα διορθώσει, τι τακτική δεν σου πάει. Την αλλάξει, τίποτα τέτοια, δεν σκέπτεται. Σε ένα 5-3-2 θα έπαιρνες ένα man-to-man στον Αραούχο σίγουρα, έτσι. Οπωσδήποτε. Κοίτα, όποιος παίζει σε ντρεφόρ εκεί, ναι. Αν ο Αραούχο πάει και παίζει στα χαβ, ναι. Θα τον πιέσω με ένα καλό χαβ και τα λοιπά. Αλλά ναι. Και να φύγει από τα χαβ, ναι. Πρέπει να έρθει, να περάσει στα τρία χαβ, πρέπει να έρθει να μπει στο στόπερ, στα μπακ, είναι ιστορία. Τα goal. Ενώ όταν παίζει, σέντρεφορ ναι. Και τον έχεις έτσι, τον αφήνεις, γυρνάει, το τραβάει, πάει στη γωνία. Γιατί και τα δύο γκολ πάταγε ημικύκλο περιοχής, δηλαδή ήταν ημικύκλο περιοχής. Έτσι. Άρα είναι θέση ευθύνης του στόπερ αυτό, έτσι. Βέβαια. Μα δεν είχαν εντολή να πιάνουν, τίποτα. Κώστα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ ο προπονητής της ΑΕΚ, από εδώ και καιρό το λέω. Γιατί θέλει να χωρέσει τώρα Αραούχο, Μάνταλο, Βέρντε και Λιβάγια. Κάποιος από αυτούς πρέπει να παίξει σε θέση που δεν την έχει. Θυσιάζεται ο Λιβάγια στη γραμμή. Έρχεται όμως τρίτο χάφ ο Μάνταλος και ο Λόπες παίρνει την πλευρά για να βάλει τον Λιβάγια πιο πολύ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι μπήκε τον γκολ με αυτή την κίνηση κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ καλό το κοουτσάρισμα μετά. Δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός αναβαίνει απάνω και πετάει δύο γρήγορους που είπε ο Νίκος που είναι δάσκαλος σε αυτό το κομμάτι ο Νίκος, οι άλλοι μαθητές είναι όλοι, και πετάγεται ο Αλμπάνης και ο Κλωναρίδης με τον Μάνταλο στη θέση του και τον Αραούχο μπροστά και τον Λιβάγια μπροστά. Έχει βγάλει τον Αραούχο, περνάει Κλωναρίδη και Αλμπάνη, φέρνει με ταχύτητα στην αντεπίδεση. Πάει στο 83 το λεπτό, πάλι Αλέφαντος δάσκαλος, κερδίζει ένα 0, πρέπει να διαφυλάξω τα νότα μου. Ωραία. Ο Λιβάγια έτρεξε, έκανε, πήγε και πλάγια, είναι και βαρύ κορμί για να παίξει τη γραμμή, δεν μου χρειάζεται. Περνάω τρίτο στόπερ με τον Σβάρνα και τον Βράνιες. Ο Βράνιες πολύ καλός και παίζω 3-5, 3-6-1
και κλείνω το αποτέλεσμα, το κλειδώνω άνετα. Και πολύ καλός και ο Κρίθησιτς. Έκοψε, έγανε, έρανε, πάσαρε. Πάρα πολύ καλός χαφ. Αθόρυβος, δεν φάνηκε έτσι στην τηλεόραση ή στον τηλεθεατή, αλλά έκανε πάρα πολύ δουλειά, χαμάλικη δουλειά ο Κρίθησιτς. Τώρα ο Παναθηναϊκός, πάλι ο δάσκαλος δικαιώνεται, διότι μας είπε ότι συγκρίναμε τον Μπουζούκι με τον Δωμάζο, θα μας δίνει ο Δωμάζος. Ένας παιχτάκος είτε παίζει δεξιά είτε παίζει στο κέντρο. Κάναμε μια έτσι εφαρμογή στο παιχνίδι να κάνουμε μια ανάλυση με το βίντεο και ψάξαμε να βρούμε πόσες φορές πέρασε η μπάλα από τον Μπουζούκι, τι έκανε ο Μπουζούκης. Ούτε μία φορά, δύο φορές ακούμπησε την μπάλα. Άρα λοιπόν πάει και ο Μπουζούκης, δικαιώνεται ο Αλέφατος. Βέβαια ο Δόνης θέλει να χρησιμοποιήσει δύο εξτρέμ μέτρια με ανάποδο πόδι. Ζητάει πολλά δηλαδή από την ομάδα του. Ο Μπέκ είναι ανύπαρκτος. Ο Χατζηγιοβάνης χάνει ταχύτητα από την άλλη μεριά. Και φυσικά με δύο στόπερ επιπέδου Πούγκουρα και Σέγγελφελ δεν μπορείς να κρατήσεις 90 λεπτά ένα καλό αντίπαλο. Και εδώ δικαιώνεται ο Αλέφατος, ο οποίος είναι ο δάσκαλός μας σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το ματς είναι όσα χρόνια μας έχει πει ο Νίκος πράγματα πάνω στο παιχνίδι. Και βλέπω ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, ενώ στείνει πολύ καλά την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, παίζει πάρα πολύ καλά και με τις αλλαγές είναι πολύ καλός coach. Mm-hmm. Και νομίζω ότι περνάει παιχνίδι με παιχνίδι στους καλούς προπονητές της Super League. Αυτό. Λοιπόν, θα τον δούμε βέβαια και στην πορεία. Να πω ένα στατιστικό, το διάβασα σήμερα στην Sport Day, αλλά γενικά κυκλοφορεί παντού, ότι έφτασε ο Χρήστος Δόνης στις 100 συμμετοχές στην Super League, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι. 137 είχε ο πατέρας του ως ποδοσφαιριστής και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που πατέρας και γιος κάνουν πάνω από 100 συμμετοχές στην ίδια ομάδα. Έχει ξανασυμβεί με τον Θανάση και τον Δημήτρη Σαραβάκο. Θανάση Πεχταράς. Και ο Δημήτρης. Με Πανιόνιο 173 ο Θανάσης και 145 ο Δημήτρης Σαραβάκος πριν μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό. Το Θανάση τον πρόλαβε και ο Νίκος. Πρέπει να ήταν μεγάλος παίκτης. Πολύ γρήγορος, τριπλαδόρος, έτσι άκουγα για το Θανάση. Έτσι είναι, Νίκο. Βέβαια, Πεχταράδες. Ναι. Και οι δύο παικταράδες. Και έχουν μια σχέση τώρα. Ναι. Και ο πατέρας και ο άλλος. Και ο Μητσάρας, ναι. Παικταράδες, σύμφωνες. Αν έβγαλε και η Ελλάδα. Ναι, τέτοια έξτρα. Βέβαια. Πατέρας ήταν φυσέκ. Γύρι και ο γιος τα ίδια. Ναι. Θανάσης ή Δημήτρης. Και ο γιος ήταν φανταστικός. Φοβερή, ε. Πήγε στον Παναθηναϊκό, πόδια γερά, ταχύτητα. Θανάσης ήταν μηχανή. Ναι. Δεν μπορεί να συγκρίνει, έβγαλε. Εκεί το παίζουν στο 9,5 και άριστα το 10. Δυνατά. Σφαγή γίνεται. Είδε ο Πανιόνιος. Στο ρίγκ, δίνουν μάγκες. Λέμε ποιος πήρε τα σημεία. Είναι κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεγάλο. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο. Γιατί πριν περάσουμε στο αγωνιστικό του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, να πούμε ότι είχαμε και το μνημόσυνο της σειράς 7. Όπως και του Κατσούρη, δεν το ξεχνάμε, θα το αναφέρουμε αμέσως μετά. Το μνημόσυνο των θυμάτων της θύρας 7 από το 1981. Εκείνο το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 6-0. Βέβαια, το σκορ ελάχιστη σημασία έχει, αφού 21 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ένα ωραίο στιγμιότυπο, το οποίο παίχτηκε αρκετά και στα social media και στην τηλεόραση, είναι αυτό με τον πατέρα που φοράει το κασκόλ της ΣΑΕΚ. Έχει τα δύο αγόρια του με τα μπουφάν του Ολυμπιακού, παίζουν σε ακαδημίες του Ολυμπιακού και αφήνει λίγα λουλούδια ως φόρο τιμής στα θύματα, έτσι. Χειροκροτήθηκε και Γιάννη, νομίζω ότι είναι κινήσεις που πρέπει να προβάλλονται. Βέβαια, είναι συγκινητικό, φοβερό είναι. Βέβαια, μπράβο του. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θρήνος γενικός. Βέβαια. Λες γιατί πήγε, γιατί έκανε. Μπράβο. Μα τον ρωτήσανε και είπε, παιδιά, το δάκρυ δεν έχει χρώμα. Μπράβο. Αυτός. Ναι. Δεν το πάω. Ναι. Τι λες, Κωστά?
είχαμε 21 νεκρούς, 20 οπαδούς του Ολυμπιακού και ένα της ΑΕΚ. Ναι, 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 σωστό. Είχαμε και ένα της ΑΕΚ. Σωστό. Αλλά αυτό ήταν ωραίο το στιγμιότυπο. Mm-hmm. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Συνήθως μαχαιρώματα βλέπουμε, ξύλο βλέπουμε, μολότο βλέπουμε. Εντάξει, εγώ αναθάρισα, γιατί βάλαμε και στο YouTube το στιγμιότυπο και κάτω από τα 100 μηνύματα τα 99 ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς στο εξωτερικό κάποια πράγματα όπως αυτό είναι αυτονόητα που δεν την χάνουν και προβολής γιατί τα θεωρούν δεδομένα. Εμάς μας ξάπνιασε ευχάριστα, το χειροκροτούμε, γι' αυτό και το δείξαμε και το δείχνουμε, μπας και παραδειγματιστεί κι άλλος κόσμος. Λοιπόν, να πάμε, Γιώργο, τώρα να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά στο μνημόσυνο των θυμάτων της θύρας 7 και να συνεχίσουμε μετά με το διπλό του Ολυμπιακού στο Περιστέρι με τον Χασάν να κλείνει στόματα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των 21 θυμάτων της θύρας 7, της μεγαλύτερης τραγωδίας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που συνέβησαν σήμερα πριν από 39 χρόνια. Παρόντες αθλητές και παράγοντες από όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, με σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ακαδημίας του Συλλόγου, ενώ φυσικά το παρόν έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι μίλησαν κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου. Η θύρα 7 είχε κρεμάσει το μεγάλο πανό με τα 21 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην αποφράδα εκείνη η μέρα, ενώ στη συνέχεια ο κόσμος μεταφέρθηκε και στο μνημείο της παλιάς θύρας 7 από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Ανάμεσα στα στεφάνια υπήρχε και ένα της ΠΑΕ ΑΕΚ που κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Με το τέλος της επιμνημόσυνης δέησης, το λόγο πήρε η κυρία Νταϊφά, η οποία εξιστόρησε τα γεγονότα της μέρας εκείνης. Έκανε το προσκλητήριο νεκρών και όλοι φώναζαν τα ονόματα των θυμάτων και παρών. Ράγισαν καρδιές με τις ιαχές, αθάνατοι και αδέρφια ζείτε προς τιμή των παιδιών. Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε στεφάνι. Δήμος Πειραιά και Ολυμπιακός τιμήσαμε όπως κάθε χρονιά τη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στη θύρα 7. Πέρασαν 39 χρόνια. Για μας είναι σαν χθες. Δύο στόχους είχαμε βάλει και τους υπηρετούμε. Ένα να μην ξεχαστεί η μνήμη ποτέ των παιδιών και ένα από τη θέση του καθένας να συμβάλλει ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ κάποιο περιστατικό. Να μην θρυνήσει καμία οικογένεια, καμία ομάδα, καμία οικογένεια θύματα για τέτοιο αστείο, θα έλεγα, λόγο. Δυστυχώς δεν αποδόθηκαν ποτέ ευθύνες. Μας πικραίνει αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, να τιμούμε τους ανθρώπους που χάσαμε. Τη μεγάλη ομάδα της πόλης μας, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα φοβερό. Εγώ το έχω πει παλιμένος και τον θεωρώ το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών, τον Μαρινάκη. Mm-hmm. Κάνει και φοβερά πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη συγκίνηση. Δεν είναι μόνο για όλο τον Ολυμπιακό, τους συγγενείς πάντα, αυτοί που φύγανε. Δηλαδή μιλάμε, άνθρωπος σηκώνει την τρίχα, είναι τρομερός. Τα προβλέπει όλα, έτσι πρέπει να είναι ο μεγάλος ο πρόεδρος. Γι' αυτό εγώ τον βλέπω ότι είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Θα σαρώσει και θα μείνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Τον βοηθάει ο Θεός στην υγεία του, σε αυτόν, στο Μαρινάκι, στην οικογένειά του, παιδιά του, εγγόνια, όλα. Όπως και στο Γιάννη Καρατζαφέρη και την οικογένεια Καρατζαφέρη, όλοι αυτοί και άλλους που έχουν κάνει πολλά τέτοια, αλλά εγώ επειδή είμαστε πιο κοντά και ξέρω τι κάνει η οικογένειά σου και τι κάνει Μαρινάκης και τα λοιπά τώρα, είναι ένας άνθρωπος, τον ξέρω από το συγχωρεμένο τον πατέρα του Μιλτιάδη. Mm-hmm. Τον είχα γενικό αρχηγό. Ήταν μικρός. Αλλά πήρε και κάνει και φοβερά πράγματα και στην Αγγλία. Τι φτωχούς μαζεύει από τον δρόμο να μπουν σε δωμάτια. Η Νότιχαμ, η οποία πάει να ανέβει, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ναι. Τρίτη, είναι νομίζω, τέταρτη. Τρομερό. Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ατρόμητος Ολυμπιακός 0-1 με τον Χασάν να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να λυτρώνει τον Ολυμπιακό. Να δούμε πώς ξεκίνησε ο Πέδρο Μαρτίνς
στο Περιστέρι το παιχνίδι. Εδώ με το 4-4-2 ο Σουντανή ήταν μεγάλος άτυχος, υπέστηρίξη χειαστών και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Μπήκε ο Φορτούνης στην θέση του και μετά μπήκε ο Χασάν, ο οποίος λύτρωσε πως με τον Ολυμπιακό, με Βαλμπουενά Μασούρα. Εδώ είναι το πώς τελείωσε το μάτς, με τον Ομάρ βέβαια να αποβάλλεται περίπου κάνα τέταρτο πριν τη λήξη του παιχνιδιού και να παίζει με 10. Αλλά πριν από βολή του Ομάρ είχαμε τον Ελαραμπή στην κορυφή, το Φορτούνι πιο πίσω, Βαλμπουενά Μασούρα, Γιγέρμε Μπουχαλάκη, Τσιμίκα Ομάρ, Μπα, Σεμέδο και Σα σε αυτό το 4-2-3-1. Νίκο. Είδα έναν, πρώτα-πρώτα το έχουμε πει, ένα πολύ δυνατό ατρόμητο. Ναι. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Το έδειξε και μέσα στη Λεωφόρο παντού. Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, στο, όλοι αυτοί. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο κύπελλο. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μπράβο. Ναι. Έχουν δείξει, έχουν κάνει ένα ατρόμητο να είναι μέσα στην τετράδα, πεντάδα, επί 5 χρόνια. Mm-hmm. Και πάρα πολύ δυνατός ο ατρόμητος, με πολύ δύναμη, πάθος, όλα. Και αν δεν έκανε την αλλαγή να μπει ο Χασάν, ναι, το μάτς θα τελείωνε στο 0-0. Γιατί ο Χασάν είναι ένας σέντρεφορ, είναι ψηλός. Mm-hmm. Χρειάζεται ότι πρέπει στον Ολυμπιακό. Και ο Αραμπή και οι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ επικίνδυνοι στο ψηλό παιχνίδι και κάτω δεν είναι πολύ γρήγοροι να γλιστάνε. Ο Χασάν είναι ένα σέντρεφορ που δύσκολα μπορεί να τον κρατήσεις. Mm-hmm. Πρέπει να βάλεις με την ίδια σωματοδομή. Ο Ρεσβάνης δεν έπαιζε, θέλω να σου πω, στον ατρόμητο. Και ήταν μεγάλη δουλειά και πιο μπροστά πρέπει να τον πετάξει. Στην ώρα που έγινε η αλλαγή, ναι, για να μπει ο Φορτούνης, δεν έπρεπε να μπει. Ο Φορτούνης ήταν βαντιστής, δεν έχει συνέλθει από το χτύπημα, mm-hmm, περπάταγε. Ναι. Με 10 παίχτες έπαιζε ο Ολυμπιακός. Άρα αυτό το πήγαινε 4-4-2 με Χασάν Ελαραμπή. Κατευθείαν, μπράβο. Κατευθείαν. Ναι. Και έτσι, δηλαδή αν ο Χασάν δεν έπαιρνε την κεφαλιά, ναι, έπαιρνε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί ο ατρόμητος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ξέρουμε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος και ο προπονητής ο Παντελίδης, καλά πάει. Αλλά ο Παντελίδης κάνει και ορισμένα λάθη χοντρά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να αφήνει στον ατρόμητο όταν φτάνει και 15-20 λεπτά και να παίζεις. Δηλαδή ο Παντελίδης είτε παίξει με τη Ρεάλ Μαντρίτης, mm, είτε παίξει με τα Πατήσια, την ίδια μπάλα, τίποτα άλλο δεν κάνει. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Εδώ αμέσως. Πρέπει μπαμ, σου πετάει το Χασάν, ένα ψηλό, ναι, όποιον να δεις. Ναι. Ποιον έχεις, τι κάνεις. Ένα τρίτο στόπερ. Και μέσα από τον παίχτη. Ναι. 5-3-2, 5-10 λεπτά το παλέψει. Ή θα μπορούσε εκεί, αφού δεν είχε τον Ριζβάνη, να γυρίσει και τον Μαντσόν, που λέει ο λόγος, που έχει ύψος. Τον. Να γυρίσει τον Μαντσόν στόπερ. Το αμυντικό χαφ, το Μαντσόν, που είναι ψηλός. Ναι, 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 μπράβο. Μεγάλη δουλειά. Και μετά, εκείνη την ώρα έχεις κλειστεί, ναι, και παίζεις, ναι, μέσα. Το γεγονός ότι έφαγε την αποβολή με τον Ομάρ, ναι, δεν θα πω τώρα ότι μπορεί να ήταν υπέρ του ατρομήτου μόνο αριθμητικά, αλλά μήπως εκεί ξεθάρεψε ο ατρόμητος περισσότερο από ό,τι έπρεπε, επειδή έπαιζε με 10. Μα δεν βγήκε και μπροστά ο ατρόμητος. Ναι. Δεν βγήκε. Πίσω κάθισε. Ναι. Πιο πολύ πίσω, mm-hmm, για να το πάρει. Αλλά πίσω, ο άλλος όταν σου πετάει το Χασάν, παίρνει μέτρα, ναι, στον πόη. Δεν να πεις εγώ το Ρεσβάνι, έχω αυτούς ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ήτανε πιο κοντή. Ωραία. Να καταλάβω. Τους παίρνει την κεφαλιά, ναι, με μία σέντρα του Βαλμπουενά και γίνεται τον γκολ. Δηλαδή, γι' αυτό τον έβαλε. Μήπως γίνει μια φάση, μια καλή σέντρα, μια οτιδήποτε και πάει στο κεφάλι, δεν είχε παίχτη δίπλα. Να, ναι, τον πιάσει, κατάλαβε. Του είχε πήγει του. Αυτό λοιπόν ο Παντελίδης. Τέτοια δεν τα σκέπτεται. Ναι. Να πει, φεύγει ευχαριστημένος με χαμόγελα ότι έχασε ένα 0 με τον Ολυμπιακό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ναι. Κατάλαβε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Νικό, για να μην τα, ναι, μπερδεύουμε. Ο Χασάν είναι ένα ψηλό φορ, έτσι. Ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Μας λες ότι για τέτοιες καταστάσεις τον πετάς μέσα για να σου κάνει μια κεφαλιά, να σε βγάλει δύσκολη θέση. Μπράβο. Γιατί θεωρείται παλιά σκοπής φορ, ναι, έτσι. Ναι. Μας, ναι, έχεις πει ότι αυτά, ναι, τα φορ έχουν πεθάνει. Ναι. Εσύ το λες τώρα σαν έσχατη λύση
ότι τον βάζει ως αλλαγή να σου πάρει μια κεφαλία, να σου κάνει ένα γκολ σε ένα μάτς που δεν είσαι και πολύ καλός με την μπάλα κάτω. Μπράβο, μπράβο. Εγώ. Ναι. Εγώ τι θα έκανα σε αυτό τον ατρόμητο, στο τέλος. Ναι. Όλα για όλα θα τα έπαιζα. Και ποιο θα βάζα πάνω του. Ποιον. Ποιον να λες. Το Βέλιο. Μπράβο. Το Βέλιο. Ενώ παίζει. Κάνει πέναλτι. Ορίστε. Όλο πέναλτι κάνει ο Βέλιος. Μα πέναλτι, δεν παίζει χαμηλά για να κάνει πέναλτι. Θα πέναλτι ρε στο Βέλιο. Εδώ παίζουν την μπάλα ψηλά. Ναι. Τι ψηλά, δεν θα του μιλήσω. Δεν τον ξέρω το Βέλιο. Έτσι θα του πω, παίζεις εσύ. Σε ένα ράουτ που είναι υπέρ του ατρομήτου, αλλά εδώ. Πες του Ραπτόπουλου, δεν το έχουμε πει, το είπαμε τώρα. Μην νομίζει ότι το έχουμε τώρα πει. Τώρα το είπαμε, βέβαια. Τώρα το είπαμε. Δεν υπάρχει άλλο ψηλό Ρεσβάνη, δεν υπάρχει. Ναι, θα βάλει το Μάτσον, δεν πηδάει ο Μάτσον. Ναι. Ο άλλο τον έβαλε για πείδημα εδώ. Εδώ λοιπόν. Πίσω δοκάρι. Σκεφαλέ. Καμιά σέντρα πίδα, τίποτα άλλο. Ναι. Κάτω μην κάνει τίποτα. Κυνηγός είσαι. Κάνεις την μπάλα και μετά το ρισκάρω. Δεν έχασα ένα μηδέν χωρίς να κάνω αυτό. Ναι. Άμα έκανα αυτό θα έκανα πάλι ένα μηδέν. Ναι. Αλλά θα έκανα... Θα έχεις κάνει την κίνηση. Θα έκανα το σωστό. Θα σου έμεινε η κίνηση. Εδώ κάνω εγώ τώρα στον Ηρακλή. Ναι. Εδώ έβαλα το Ζήφκα να πιάνω το Αναστόπουλο που πέταγε τότε. Ναι. Έβαλα το Βακαλόπουλο να πιάνει το Μητρόπουλο, να οριάζει. Τι μας λέει τώρα. Νίκο, αυτό να το διευκρινίσουμε, θα το γύρναγε στον Βέλιο μόνο στα στημένα σε corner foul ή σε όλο το παιχνίδι. Όχι όλο. Όχι στα στημένα. Την ώρα που μπήκε ο Χασάν. Ναι. Στα στημένα. Θα το γύρναγε τρίτο στόπερ. Ναι. Στα στημένα όλα. Ναι. Στα στημένα όλα. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Μπορεί να γίνει και μεγάλη σέντρα. Μπορεί τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Όπως έγινε. Ενώ μπορεί να χάσω. Κύριε, πάω να πιάσω τον ψηλό. Mm-hmm. Μην πάρει κεφαλιά, μην κάνει. Γι' αυτό τον έβαλε. Ναι. Μπορεί να εξουδετερώσει το Χασάν και να το φάω από άλλο τον γκολ. Ναι. Δεν πες καλό. Τώρα το τρως από το Χασάν που πηδάει εδώ και δεν υπάρχει άνθρωπος, κοντούλης, ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος, την παίρνει που στο κολλάει. Ναι. Και να... Θα τρέξεις. Ναι. Θα δώσεις μάχη, πάει. Και δεν ήταν και κάποια σέντρα ξηραφένια που λέμε ότι όπου βρει μπαίνει. Ήτανε σέντρα καμινάδα, δηλαδή θέλω να πω. Και βέβαια, και μετά είχε καμπύλη, οπότε... Να σου πω και κάτι άλλο. Σέντρες Ολυμπιακός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Πρόσεξε. Mm. Εγώ τώρα τη σου λέω και αν με θυμάσαι. Σαν σέντρα πορομπέλιο σχολάσει. Ναι. Μην ασχολείσαι. Αργός, δεν στρίβει, δεν κάνει, γιατί θέλει τέχνη. Ναι. Σχολάσει. Ναι. Κοίτα πώς τον κάνει στόπερ. Ναι, αλλά πάλι αργός θα είναι. Άλλο στόπερ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίξει σεντροφόρο ο Ρεσβάνης. Όχι. Γιατί. Γιατί είναι αργός. Είναι αργός, ναι. Αλλά εδώ παίζουν όλοι αργοί. Αργοί. Δεν θέλει να κάνει κούρσα μεγάλη. Ναι. Εδώ θα βγάλει τις σέντρες, θα πάρει τις κεφαλές από εδώ και η κούρσα εδώ είναι. Δεν σου κάνει και έτσι τρίπλα. Από τα μάτια. Άμα φύγει από εδώ θα πέσει αυτός. Θα πέσει αυτός. Εντάξει. Άμα θα σε περάσει έτσι στις προπονήσεις, θα σε έχω φτιάξει. Αλλά λέω τώρα, εδώ τώρα, ό,τι δεν έχεις, το πες όλα για όλα. Μπορεί να σου πει ο άλλος να του πάρει κεφαλιά, να σου κάνει ο Χασάν. Το Βέλιο έβαλες. Ποιο να βάλω, εδώ δεν υπάρχει κανένας. Ορίστε, βάλαμε τον πιο κοντό και γλέντισε ο Χασάν. Γλέντισε, ναι. Από πάνω πήδηξε. Και ο Χασάν αυτό έκανε, δεν έκανε τίποτα άλλο. Πήγε στο γήπεδο, τι έκανε. Ναι. Τριπλάρισε, έκανε, έρανε. Όχι, όχι. Απλά με τον γκολ που έκανε δικαιώσει και τον προπονητή. Αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι. Με έφερες, γι' αυτό με έφερες, τελειώσαμε. Αυτό. Γεια σας. Ο Χασάν ναι. Είναι παίχτης, ναι. Οι οποίοι υψηλοί ναι. και λίγο να έχουν την ταχύτητα του νου, τον παίζουνε. Γιατί είναι ο φόβος στο κεφάλι. Επειδή είναι ψηλός. Ναι. Κάτω τρίπλες και τέτοια, δεν θα σου κάνει φαντεζή και αστραπία να φύγει. Mm-hmm. Θα στην κάνει αργή γρήγορα. Τα οποία τα σέντρε μπακ αυτές τις τρίπλες, άμα τους μιλείς, τους φτιάχνεις. Πόσο χρόνο είναι ο Βέλιος, Κώστα? Ο Βέλιος, ναι. 27-28. Βέβαια. Τα μαθαίνεις 27-28. Τα πατσούλα, τα μαθαίνεις, αλλά δεν θα τα μάθω. Έρχεται από κυνηγός, ναι. Το πιο εύκολο. Ισχύει αυτό ότι το... είχε γίνει με το Μαυρίδι αυτό. Με το Μαυρίδι. Είχε κάνει ο Κμόχ με το Μαυρίδι. Του Παναθηναϊκού, ναι. Το πέρασε στόπερ. Τον Κώστα Μαυρίδη, από φόρ τον γύρισε πίσω. Τον γλίτωσε την καριέρα. Και πέταγε, μπράβο, Μαυρίδης, παλιά. Κώστας Μαυρίδης. Τον γλίτωσε την καριέρα. Ναι, μωρέ. Λοιπόν. Έχω κάνει εγώ, ας πούμε, τέτοιο. Ναι. Σου κάνει που πρέπει και
τον Ιακλή είχα τον Βακαλόπουλο τώρα που ήταν πιο βαρύς από αυτούς. Mm-hmm. Και τους κράταγε όλους. Ήταν ο Μητρόπουλος, Αναστόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, τετράδα. Όλοι να σε πάντως, Γιάννη. Εδώ πήρα τον Κοφίδη για τον μπακαριστερό. Τον έβαλα και μπακαριστερό οργίαζα. Έτσι. Για να παίξω. Και πήγα τέταρτος. Και κέρδισα Ολυμπιακό 3-1, 3-1 τον Παναθηναϊκό, 3-0 την ΑΕΚ. Και ΓΜΟΚ προπονητέ τώρα. Ναι. Γεωργιάδης και Πάρκετ. Ο Πάκερ. Το βοηθό του που είχε. Λοιπόν, πες τον Κωστά. Τι να λέμε. Ο Ολυμπιακός πριν το center for που πήρε, το Χασάν, ναι. Έχει χάσει βαθμούς, επειδή έπαιζε με Βόλο, Ξάντη, Πανιόνιο, δυσκολεύτηκε στον Όφη με 1-0, έπαιζε την πλάγια γραμμή και το φόρτωμα. Και έχει κερδίσει πολλά στιμένα χτυπήματα της μπάλας, δεν έπαιρνε κεφαλιά. Ένα σεμέδο ήτανε. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη μεριά, σε αυτό το κομμάτι είναι τυχερός και ικανός, γιατί στα 4-5 στιμένα χτυπήματα κάνει ένα γκολ. Είναι πολύ σημαντικό να πάρεις γκολ από στιμένες φάσεις ή στον αέρα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός κάνει μια μεταγραφή που το ταιριάζει. Μπορεί ο Νίκος έχει δίκιο. Ο Χασάν δεν είναι μεγάλος φορ. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το στυλ που παίζει πώς τον λένε, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Μαρτίνς. Ναι. Δηλαδή, αν τον είχε για παράδειγμα στο Βόλο, μπορεί ένα γκολ στον αέρα να το έκανε. Απέναντι άλλους δύο βαθμούς. Έκανε δηλαδή μια μεταγραφή, όχι μεγάλη, αλλά μεταγραφή που ταιριάζει στο στυλ του Ολυμπιακού. Ναι. Και πιστεύω θα κάνει και άλλα τέτοια. Χωρίς να έχει τρίπλα, ταχύτητα, αλλά θα κάνει γκολ τύπου Μπριλιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι καλή μεταγραφή, πιστεύω, για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, ναι. Να σου πω και ένα άλλο. Ισοβάθμισες με την ΑΕΚ τότε. Ναι, άλλο. Τρίτος ήσουν, όχι τέταρτος. Εχθές ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν έκανε γκολ με τίποτε. Ναι. Με τίποτε. 0-0 θα πήγε. Άργησε αυτός που βάλε το Χασάν. Ναι. Ναι. Δεν ωφέλησε τίποτε. Φορτούνης ήταν με 10 παίκτες έπαιζε ο Ολυμπιακός. Φορτούνης δεν μπορεί να περπατήσει. Ακόμα τα πόδια του τα φοβάται, κάνει τέρμα. Τίποτε, ούτε ίδρωσε. Και δεν υπήρχε. Πήγαινε το παιχνίδι. Σβηστό. Ναι, να. Σβηστό, 0-0. Όταν λοιπόν αυτός φτιάχνει το Χασάν, mm-hmm. τον πετάει μέσα, στον πέταξε έξυπνα την ώρα. Σου λέει, γίνει καμιά σέντρα, κάνε αυτά, πάρω καμιά κεφαλιά. Δεν έπαιρνε κανένα. Απλά δεν αντέδρασε ο Παντελίδης να βάλει τίποτε, ένα ψηλό. Δεν αντέδρασε. Ο Παντελίδης έφυγε στο τέλος, επειδή έχασε 1-0. Και στο 90. Αγκαλιά με το Μάρτινς. Λοιπόν. Αγκαλιά και ξέρεις, για να βγει φωτογραφία. Γλιτώσαμε. Ρε ποιος θα καθαρίσει, ρε ποιος θα πάρει βαθμούς. Τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να μας πει ο Κώστας για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Παντελίδης είναι και ένα άλλο. Ναι. Και άλλοι. Έχει λίγο κρύο, φοράει ένα παλτό. Το ίδιο, το φοράνε στον πόλεμο οι στρατιώτες αυτό για να ανέβουν στην Πεντέλη, στα χιόνια. Και μετά να το βγάλουν να πολεμήσουν. Κάθεσε ρε, τίποτα. Δεν τον είδες πως έφυγε. Αρρωστημένος. Κράτησα τον Ολυμπιακό στο 1-0. Ορίστε. Συζήτα. Λοιπόν. Ευκαιρία να πάρεις και πόντο. Σκοτείς, να πας. Τίποτα. Μετά. Γιατί το γυρνάς 3-5-2. Έλαντε. Όταν βάλεις τον Χασάν. Έλαντε. Θα βάλεις ένα να τον πιάνει. Δεν έχεις κοντό, θα βάλεις έναν. Οτιδήποτε. Σε πιάσα με βέλιο. Βέβαια. Λοιπόν. Ή βάλ τον στις στατικές φάσεις. Κάτι. Στα κόρνερ και στα φάουλ, ναι. Γιατί μπορεί στο παιχνίδι να σου κάνει και κανένα. Τίποτα. Αυτά πρέπει να τα φτιάξει. Όταν δεν παίζει ο Ρεσβάνης, δεν παίζουν αυτοί. Κάτι Γούτας, κάτι τέτοιο, κάτι από εδώ. Είναι όλοι κοντοί. Κυβρακίδης, αυτοί, ξέρω εγώ. Μπακ. Που είναι μπακ, δεν παίζουν. Θα φτιάξει εκεί. Κάποιες στατικές φάσεις. Όταν γυρνάς πίσω, Βέλιος ή θα πιάσει τον πιο ψηλό. Το Χασάν. Συστατική, ξέρω. Μη σου πάρει κεφαλιά. Στη σέντρα ή κόρνε και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Α, να το το παλτό. Το να παλτό που φοράει. Εδώ κοίτα. Ναι. Εδώ κοίτα, πώς κάνει. Πώς το λέγανε στο στρατό, ρε Λίγκρι, το παλτό, το χοντρό αυτό. Ραπτόπουλες, είπες πιο παλιό, θυμάσαι. Μαζί με τον Λίγκρι, με τι πιο παλιό. Όχι, επενδύτη το λέγαμε στο ναυτικό, αλλά το λέγανε οι παλιοί το λέγανε αλλιώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε βίντεο και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Χιλάλ Σουντανή επιβεβαιώθηκαν, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Αλγερινός υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για το επόμενο εξάμηνο. Σύντομα, ο Αλγερινός των Ερυθρολεύκων θα χειρουργηθεί πιθανότατα από τον κύριο Χρήστο Θεό και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους. Λίγο πριν γίνει γνωστό το μέγεθος τραυματισμού του, ο ίδιος ο Σουντανή είχε αναρτήσει στα social media ένα post στο οποίο ανέφερε πως θα γυρίσει πιο δυνατός και πως ο τραυματισμός του ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Αχμέτ Χασάν πιστεύει στους σούπερ ήρωες. Ο ίδιος πάντως ήταν ένας τέτοιος, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση κόντρα στους Περιστεριώτες με γκολ στον 22ο λεπτό. Την ώρα που έλαβε έναν στραβά για την ομάδα του, με πολλές χαμένες ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο μέρος, τον τραυματισμό του Σουντανή, αλλά και την αποβολή του Ομάρ στο 73, ο Αιγύπτιος έσωσε την ημέρα με μια κεφαλιά συστημένη εκεί που έπρεπε από ακόμα μια μαγική ασίστ του καλύτερου σερβιτόρου της Super League 1, Ματιέ Βαλμπουενά. Το πρώτο πράγμα που είπε στους ποδοσφαιριστές του με το που μπήκε στα αποδυτήρια ήταν ότι είναι περήφανος για αυτούς, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι αυτό και για τον τρόπο που τα δίνουν όλα καθημερινά στην προπόνηση αλλά και σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παραμένεις πρώτος στην πρώτη θέση για τόσο καιρό και να μπορέσεις να διατηρήσεις τη θέση αυτή. Ξέρουμε ότι πολλοί από τους παίκτες μας θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα. Όμως είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια, που δεν παραδίνονται και που μέχρι το τελευταίο λεπτό πάλεψαν για να πάρουν αυτό το αποτέλεσμα. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει το έγκλημα ο Αιγύπτιος και μάλιστα καρμπών. Πέρυσι στον τεπούτο του στη Νέα Σμύρνη, Σεπτέμβρης ήταν, μπήκε αλλαγή και στον 90 και κάτι ο Σάλος Ρόκι Μπαλμπόα έριξε στο Καναβάτσο τότε τον Πανιόνιο, τώρα τον Ατρόμητο. Και πάλι με κεφαλιά, αλλά τότε ασίστ του Ομάρ. Και δεν ξέρουμε αν ο Χασάν για να το γιορτάσει θα φάει μουλουχία από τα αγαπημένα εδέσματα των συμπατριωτών του. Σίγουρα πάντως με το χαμόγελο που είχε, εύκολα θα έπεσε σε διαφήμιση οδοντόπαστας. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη η σημερινή. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν θα κρίνει το πρωτάθλημα ή όχι, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική νίκη. Εμείς παίζουμε πάντα για να κερδίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να δείξουμε χαρακτήρα, να κερδίσουμε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι λοιπόν που συνεχίζουμε έτσι και έτσι θα συνεχίσουμε. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, είναι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος που γύρισε στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο πάντα να βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα που το θυμίζει αρκετά τη δική του, την πατρίδα του και φυσικά όταν σκοράρει ο γκολ είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος που ήρθε και κάνει αυτό για το οποίο ήρθε να κάνει. Ήταν ευτυχισμένος στην Πορτογαλία και πέρασε πάρα πολύ όμορφες στιγμές εκεί. Όμως για τους ποδοσφαιριστές πολλές φορές είναι ωραίο να έχουν φιλοδοξίες και να θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ειδικά ο τελευταίος χρόνος δεν ήταν άσχημος για εκείνον στην Πορτογαλία με κάποιες αλλαγές. Όμως σίγουρα ήθελε να αλλάξει. Ήθελε να αλλάξει παραστάσεις και να αποκτήσει καινούργιες φιλοδοξίες. Ήρθε λοιπόν στον Ολυμπιακό με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος ο οποίος κυνηγάει τον τίτλο, κυνηγάει πρωταθλήματα και είναι πάρα πολύ, για τον ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίζει σε μια τέτοια ομάδα. Θέλει να επισημάνει πως η διαδρομή του στην Πορτογαλία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη κατά τη γνώμη του. Όλο του τα γκολ εκτός από τα 16 γκολ που έχει πετύχει με τον Ολυμπιακό τα έχει πετύχει στην Πορτογαλία. Είναι πάρα πολύ περήφανος για την πορεία του που έχει κάνει εκεί και πιστεύει πως χρωστάει πάρα πολλά σε αυτά που έμαθε εκεί και γι' αυτό μπορεί και συνεχίζει έτσι. Πιο δικαιωμένος ακόμα θα πρέπει να αισθάνεται ο Πέτρο Μαρτίνς που διαρρήγνει τα ημάτια του ότι πρέπει να επιστρέψει ο Αιγύπτιος και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις και στην δεύτερη του εμφάνιση οι τρεις πόντοι είναι στην τσέπη του. Όλος ο κόσμος ξέρει τα χαρακτηριστικά του παίχτη αυτού. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας παίχτης που χρειαζόμασταν γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός στο ενέργειο παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε πως είναι αποτελεσματικός, όλοι γνωρίζουμε πως σε τέτοια παιχνίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ένας παίχτης που χρειαζόμασταν. Επιμέναμε γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά πως μπορούσε να βοηθήσει και είναι αναμενόμενο και παληθεύεται το γεγονός ότι ξέραμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο ζωντανός στο πρώτο μέρος. Έχασε περισσότερες ευκαιρίες με κορυφαία τη διπλή του Μασούρα στους 45. Με τον Μέγκερη να λέει όχι. Ενώ νωρίτερα ο Ομάρ είχε πετάξει στα σκουπίδια δύο ανεπανάληπτα τέτα τέτ. Στον αντίποδα, ο Ατρόμητος είχε κλείσει καλά τους χώρους, απείλησε σε 1-2 περιπτώσεις και μέχρι το τέλος έδειξε ότι μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Ο Χασάν όμως είχε διαφορετική άποψη. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Ολυμπιακό. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάναμε. Είναι ένα τρίτο σερί παιχνίδι που η ομάδα δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Φτάσαμε στην πηγή, μπορούσαμε να πάρουμε ένα αξιόλογο χ. Και όπως είπα και πριν, είναι ό,τι χειρότερο να δέχεσαι γκολ όταν έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Και ελπίζω να μας γίνει ένα μικρό έως τεράστιο μάθημα αυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε λίγο πιο σοβαροί μέχρι το 90, μέχρι το 95 όσο λέει
το ρολόι. Λοιπόν, μπήκαμε να πούμε ότι παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσω του Facebook, Νίκος Αλέφαντος, η ομόνιμη σελίδα. Έτσι. Πάμε. Κολαγώνω, παίρνεις δύο τέτοια και παίρνεις και ένα δώρο. Body lift. Φοβερό. Δώρο. Τρομερό όλο το σώμα, είναι εκπληκτικό. Αλήφεσαι, πετάς. Πετάς, μεγάλη δύναμη σου δίνει. Μετά, εγώ θα σας πω, αυτοκίνητα. Πρέπει να περάσεις κταίο. Κόμβος κταίο, μπαρούσι, κυραντώνεις στο δαχτυλίδι επάνω, δεξιά απέναντί μας. Ταχεία εξυπηρέτηση, φοβερό, είναι εκπληκτικός και σαν άνθρωπος και τέλεια μηχανήματα και φεύγεις άνετα. Μετά, έχουμε Γιάννης Κοτρότσος, όπο, Αμερικάνικη εταιρεία, εντρεύει στην Κατερίνη, Ελλάδα, όλη Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα, Σκόπια, κύριος φοβερός άνθρωπος, θα πάρεις επί Καλαμίδες, επί Στραγγαλίδες, επί Αγκονίδες, θερμενόμενες ζώνες, έχει φοβερά πράγματα. Και μετά πάμε και στους γιατρούς, καρδιολόγος τον Νίμιτς Χλωροκώστας, στους τρεις καλύτερους στην Ευρώπη, ότι σας λέω, ακούστε και με θυμόστε, check-up κάνει, κάθε χρόνο, διακάνεις. Μετά, πας ουρολόγος, Σπύρος Μαρτίνης, Ιασό Τζένεραλ, τρομερός. Παναγιώτης Σούνας, ορθοπαιδικός, για τη μέση. Και πώς κινδυνεύει ο κόσμος να μείνει πάντη ζημιά. Ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος. Εδώ, πλατεία Μαβίλη, πώς κατεβαίνεις από τον Πανιακό, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, είναι η ταμπέλα του. Τρομερός. Μετά, πάμε συνεργείο, αυτοκινήτων, εκτός τον κόμπο. Θες, στα Καριώτης Κώστας, Λάμπρου Κατσόνη, στον Παναθηναϊκό δίπλα. Τρομερός. Συνεργείο, εξυπηρετεί, καταπληκτικός. Σαν άνθρωπος σε φτιάξει φοβερά. Αυτό έχω να σας πω και να κοιτάτε γενικά όλα τα τσεκά πετήσια, να το κάνετε να έχετε την υγεία σας. Λοιπόν, πάμε Κώστα τώρα στον ΠΑΟΚ. 0-0 ημίχρονο, 4-0 τελικό τον Όφι. Ο Φερέιρα είπε πολλά. Φερέιρα είναι για δυσκολία. Έχει. Πρέπει να δίνει μαθηματικά, φυσική χημεία. Έχει Ρεβάνς Τετάρτη. Έχει Ολυμπιακό τέλη του μήνα. Έχει δυσκολία. Δηλαδή, καλό ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κακός ήταν και ο Όφι βέβαια. Στο πρώτο ημίχρονο, στα χάφο εξήτη. Ποιος είναι παλέμαχος κι αυτός. Και ο Ελκαντουρί εξ αριστερά. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο κόντρο στο 40 λεπτό. Καμία κίνηση. Καμιά κυκλοφορία της μπάλας καλή, καμιά διοίκηση. Βγήκαν και δύο φορές η κριτική στην αντεπίθεση πάνω στον Εσίτη και ακούστηκαν και γιούγκες. Έβαλε το Λιμιό, τον έβαλε με ανάποδο πόδι αριστερά για να πιο επικίνδυνος να κλείνει τουλάχιστον. Ο Λιμιός άμα το βάλεις δεξιά, επειδή δεν έχει τρίπλα να χωθεί και να κάνει με το ανάποδο, με το αριστερό, θα βγει στη σέντρα, στην πλάγια γραμμή να κάνει καμιά σέντρα. Περιοχή δεν απατήσει. Το βάλεις από την άλλη μεριά, θα μου πεις πάλι τρίπλα δεν έχει, αλλά θα αναγκαστεί να δει τουλάχιστον στην περιοχή πιο πολύ. Πιο επικίνδυνος. Και έβαλε και τον Μαωρίσιο, μέτριος χαφ. ΠΑΟΚ δίπλα στο Μίσιτς, δεν έχει χαφ. Έχει τον Μαωρίσιο, έχει τον Βέρμπλουμ, έχει τον Εσίτη, δεν έχει παρτενερ καλό, έχει θέμα εκεί. Και να τελειώσω με τον Βίσεσβαρ, ο οποίος είναι προβληματισμένος στον ΠΑΟΚ γιατί περπατάει. Κατά τα άλλα, άσπομ. Εντάξει, παλεύει ποιος θα παίξει ή ο άνθρωπος ή ο άλλος. Ο άλλος είναι πιο φορμανισμένος, πιο γρήγορος, πιο χώνεται στις φάσεις, πίσω πολύ ο άνθρωπος. Βαρέλα ή Γκλάσο το παλεύουνε καλά, ο Μάτος καλά, πίσω καλά είναι ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη, Ζίβκοβιτ, Πασχαλάκης, όποιος είναι. Μέχρι το Μίσιτς είναι πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Φορ τη βγάζει. Ο Λάμπρου τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ακούστηκε στον ανοιχτό χώρο. Και αυτός θέλει πολλή δουλειά, θέλει βάρη, θέλει ταχύτητες, δεν τώρα, είναι ακόμα... Τώρα, εν όψη Παναθηναϊκού, πώς βλέπεις να το γυρίζει, Κώστα? Κοίταξε, δεν θα αλλάξει αυτός. Απλά βλέπω ότι πάλι θα βάλει το Λιμιό δεξιά, αριστερά το Βιερίνια, δεν θα αλλάξει. Δεν θα βάλει τρία χαφ, δηλαδή.
να κρατήσει. Δεν το έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί να το δει. Ή να βάλει τρία στόπερ. Θα μου πεις τρία στόπερ δεν έχει. Δεν έχει τρία στόπερ. Αλλά θα σου πω ότι τρία στόπερ μπορεί να παίξει μάτων σύγκρα στον Βαρέλα με Λιμιό και Γιαννούλη φουλμπακ. Μπορεί να το παίξει 5-3-2 κάτω να κρατήσει το 2-0. Και να παίξει με δύο χαφ τον Εσίτη, ας πούμε το Μίσης και το Μαωρίσιο, δεκάρι τον Μπέλκα και να παίξει και με δύο φορ. Μπορεί να έχει τρία στόπερ. Εντάξει, εμείς βλέπουμε τώρα μία πιο πιθανή με Βαρέλα, Ίγκανσον, Μάτος, Γιαννούλη, Μίσης, Αγγούστο, Πέλκα, Λιμιό, Βιερίνε και Σφιντέρσκι μπροστά. Το Αγγούστο έκανε τον κόλλο, καλό πόδι αριστερό, αλλά θυμίζει λίγο Μπακασέτα κι αυτός. Ένα πόδι αριστερό, τίποτα άλλο. Ναι. Αργός, κεφάλι όχι, νέος σε ηλικία, εξελίξιμος, αλλά Γιάννη ο αργός δεν γίνεται πολύ γρήγορο, πολύ αργός είναι. Πάρα πολύ αργός. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ψάχνει οπωσδήποτε χάφ δίπλα στο Μίσης. Και να τελειώσω, δεν υπέγραψε ακόμα ο Μίσης. Μας είπαν τα βρήκανε. Mm-hmm. Τα βρήκανε ένα μήνα εδώ. Υπογραφή δεν έχει πέσει ακόμα. Πρέπει να το ερευνήσουμε λιγάκι τότε. Να δούμε την ευκαιρία και μια πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το μάτς της Τετάρτης με Σέγκεφελτ, Πούγκουρα, Γιώχανσον, Ινσούα, Κουρμπέλη, Δόνι, Ζαχίτ, Ναγκή ή Μπουζούκι, Χατζηγιοβάνη και Μακέντα μπροστά. Εάν παίξει ο Ινσούα, γιατί έχει εκτίσει την τιμωρία του, αλλά έχει έναν τραυματισμό. Είχαμε και ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ νωρίτερα, γιατί έλαβαν στην ΠΑΕ το σκεπτικό της απόφασης της εισήγησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έτσι, λέει, λάβαμε επιτέλους την έκθεση της ΕΑ και ζητούμε συγγνώμη που τους κατηγορήσαμε ότι καθυστέρησαν. Οι σεναριογράφοι χρειάζονται μήνες για να καταλήξουν σε τέτοιο παραμύθι. Δυσκολεύτηκαν να τεκμηριώσουν μια προηλημένη τους απόφαση και τελικά κατέληξαν σε ένα νομικό κενό, τι λέει εκεί, το γράφημα της κακιάς ώρας. Α, το γόνατο. Το μόνο σίγουρο είναι πως μας έκαναν τη ζωή πιο εύκολη. Σύντομα θα πάρουν και τις νομικές απαντήσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Εγώ την Μαρούπα που μίλησα πολλές φορές και λέω γιατί η νομική της ΠΑΕ είναι σίγουρη για την αθρότητα και εσύ λες ότι βρήκες παρατηρία. Αφού ο άλλος τρίτος ξάδερφος είναι τρίτου βαθμού συγγένεια. Και μου λέει η Μαρούπα, και το έχει και σε άλλους, δεν σε μένα μόνο, ξέρω τα λογιστήρια λέει. Δηλαδή, κομμάτι το μετοχικό και το λογιστικό. Πολοτεχνικό είναι το θέμα. Μάλιστα, εντάξει, τώρα αυτά κουράζουν, θα τα βρούμε. Αυτά θα βρούνε οι νομικοί, αν νιώσουν τη μάχη τους, δουλειά μας και δουλειά τους. Πάμε, Αστέρας Τρίπολης, Άρης 1-1 και ο Άρης ο οποίος έχει μπροστά του τώρα το μάτς με τον Ατρόμητο για το κύπελο και μετά την ΑΕΚ στο Κλειάνθης Βικελίδης, έτσι. Να δούμε... ο Άρης για μένα κάνει ένα λάθος. Έχει κάνει ένα λάθος. Έχει παίξει τα τελευταία 6 παιχνίδια φουλ ρυθμούς ήδη 11. Εδώ ο Άρης πήρε 4ος, 5ος έχει βγει. Δεν προλαβαίνει να βγει εκτός 7ου. Άρα Ευρώπη βγαίνει. Play-off βγαίνει. Ωραία. Βέβαια είτε πάλι πότε, είτε 3 βαθμούς, είτε κανέναν, δεν τρέχει και τίποτα σε αυτό το μάτς. Η αξία των 50 χρόνων και να πάρει τίτλο 50 χρόνια. Το Ατρόμητος δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αν τον πάρει τον Ατρόμητο, πάει 50-50, να πάει τελικό. Έπρεπε να δώσει βαρύτητα. Δεν ξεκούρασε κανένα παίκτη. Αιματολογικά άσχημα. Θα μου πεις δεν έχει και ρόστερ. Ποιο να βάλει. Εντάξει, έχει τον Σόουζα, έχει τον Μαρτίνες, έχει παίκτες να βάλει. Άρα εδώ ο Δόνης, ας πούμε, 3-4, 5 παίκτες, 4, τους ξεκούρασε για την Πέμπτη. Ο Άρης, την Τετάρτη, συγγνώμη. Ο Άρης δεν έχει υλικό πάρα πολύ, αλλά μόνιμα στην Κύπα και με έντονους ρυθμούς, δεν ξέρω αν θα τη βγάλει με κάποια παράταση. Ο Ατρόμητος έχει πιο καλό ρόστερ και πιο πολύ ρόστερ. Εντάξει, είναι πιο έτοιμος από ρόστερ ο Ατρόμητος. Εγώ βλέπω ότι είναι πολυτέλεια 6-7 μάτς να έχει την ίδια δεκάδα χωρίς καμία αλλαγή. Εγώ δεν θα κάνω rotation όλη την ομάδα, αλλά βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχει center for με το Λάρσον. Ο Ντιγκίνη πότε γυρίζει, ο Ντιγκίνη λέω, συγγνώμη, ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε μετά 10 μέρες, 15. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τι Ιντέγε θα είναι, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω. Ο άλλος είναι ανέτοιμος, ο Γιούρι Μισάρη, ανέτοιμος και αναγκάστηκε και παίζει με τον Λάρσον που είναι εξτρέμ. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνος του σαν Γιάννη δυσκολεύεται. Αν βλέπεις τα γκολ, τα βάζουν στα center back. Τέλος πάντων. Ατρόμητο Σάρι στο κύπελλο θα έχει ενδιαφέρον πάντως, Νίκο. Έτσι, μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Ναι. Ατρόμητο Σάρι. Ναι. Πού παίζουν. Περιστέρι. Θα παίζουν, ναι. Θα γίνει σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Είναι αυτή τη εβδομάδα το μάτς, έτσι δεν είναι. Κώστα. Έλα, έλα το. Αυτή τη εβδομάδα δεν είναι το Ατρόμητο Σάρι. Πάλι το πήγε. Λοιπόν. Την Πέμπτη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι άλλο πριν περάσουμε στα διεθνή. Σαν σήμερα, 10 Δευτέρου το μακρινό 1991, γιατί μιλάμε πλέον για 29 χρόνια πίσω, είχαμε το περίφημο Ολυμπιακός Αθηναϊκός 2-2 στο παλιό Καραϊσκάκη, με το κυνηγητό εκεί στο Τζαλακώστα και στο Χρήστο Δημόπουλο του Αθηναϊκού, που είχαν μπει μέσα. Και ο τότε πρόεδρος, ο Αργύρης Αλιαρέλης, είχε μιλήσει μετά τη λήξη του αγώνα για επιστήμονες. Λοιπόν, το ψάξαμε λίγο στο αρχείο, το βρήκαμε. Πάμε να το θυμηθούμε. Το σούτ και γκολ. 1-0 ακριβώς στο 1 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με γκολ από πέναλτι του Όλεκ Βοκάσο. Σαββίδης το κόρνερ. Η κεφαλιά και το γκολ. Το γκολ του Νίκο Αστόπουλο. Ναι. 2-0 λοιπόν με αυτό το γκολ του βετεράνου παίκτη του Ολυμπιακού, του Νίκου Αναστόπουλου. Δημόπουλος, με τον Τζανακώστα. Τζανακώστας και πάλι, Δήμο για τον Δημόπουλο, πολύ επικίνδυνη τη φάση. Καλλικριάδη στο σουτ και γκολ. Είναι το γκολ. Το γκολ του Δημόπουλου. Θα φάμε και για δύο ο Χατζηδάκης. Η κεφαλιά και το 2-2. Η κεφαλιά από τον Δημόπουλο. Συνόμη κεφαλιά του Τζανακώστα είναι. Η κεφαλιά του Τζανακώστα λοιπόν και έχουμε το 2-2. Και έχουμε επεισόδια. Έχουμε αρκετά επεισόδια. Εδώ πάνω ακριβώς από το χώρο που είναι στον πάγο της ομάδος του Αθηναϊκού να σκάνε πάρα πολλά αντικείμενα. Βλέπουμε σήμερα και όπως πάνε τα πράγματα, όπως δείχνουν εδώ, ο κόσμος έχει εξαγρεθεί πάρα πολύ. Αγωνιστικό χώρο πάλι ξέφυγε και αυτή φορά είναι αντιθήνα αρκετά ο σωπαθός. Βλέπουμε από το διαβίωμα στον διαιτητή, να δούμε τι θα γίνει. Πάει στον διαιτητή και κυνηγά τον διαιτητή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον ελληνικό χώρο. Δεν έχει ξαναγίνει κυρίες και κύριοι αυτό στον ελληνικό χώρο. Δημόπλος για τον Χατζηδάκη. Και μπαίνουν μέσα, είναι γεγονός. Μπαίνουν μέσα οι φιλάθλοι. Δεν γίνεται τίποτα, πάει. Δεν κρατιούνται τίποτα. Μάτς δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Ναι, κυρίες και κύριοι, ματ δεν υπάρχουν πολλά στο κήπεδο. Εάν που είναι και άλλοι φιλάθλοι, αμφιβάλλουμε να αγαπαστηχθεί. Βαράνε τον διαιτητή, βαράνε τον διαιτητή. Το καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού τον διαιτητή. Βαράνε τον διαιτητή και σίγουρα λέω τον διακοπή ο αγώνας. Πολλά επεισόδια λοιπόν εδώ στο Άγιο Καραϊσκάκη. Όπως είπα ήδη, γίνεται πραγματικά αυτό που γίνεται, γίνεται χαμός. Οι παδοί πιστεύουν ότι από σένα έχουν ξεκινήσει τα επίπολα επεισόδια. Ποια πρώτα επεισόδια, ρε παιδιά. Λένε ότι ήδη εσύ τους έχεις δει ξεκινητικά σου όργανα. Τι κάνω σου παρολογή τώρα. Είναι ο παδί που ήδη με το κατακύλανε εμένα. Έλα ρε φίλε τώρα, μεταξύ μας τώρα, ένας Ολυμπιακός κερδίσει 2-0 και δεν μπορεί να κερδίσει τον Αθηναϊκό. Γιατί ο Αθηναϊκός αυτή τη στιγμή έπαιξε φοβερή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και έπρεπε να τους κερδίζουμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό εκνευριστήκαν και κυνηγάνε εμένα, διότι εγώ ήμουν παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού και πάνω στον πίνακα γράφει Δημόπλος Χρήστος Δημόπλος ότι έχω βάλει και τα δύο κοκκένα, άλλος γι' αυτό επιτεθήκαν σε μένα και λένε ότι επειδή έπαιζε στον Παναθηναϊκό με ακατανόμαστες φράσεις, δηλαδή γελία υποκείμενα που ορμήσανε πάνω μου και λένε ότι είσαι ένα παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού και εκδικήθηκε στον Ολυμπιακό σήμερα. Αυτό έγινε. Εγώ ποτέ παίζω 10 χρόνια μπάλα ποδόσφαιρο. 10 χρόνια ποδόσφαιρο δεν έχω δείξει ποτέ τα γενικά μου όργανα. Ποτέ. Θα ήθελα να μιλήσω πώς τα πράγματα. Εσύ είσαι κάποτε παίκτης του Ολυμπιακού, ξέρεις αυτόν τον κόσμο πάρα πολύ καλά, είσαι καλύτερα από οποιοδήποτε παίκτη του Αθηναϊκού. Πώς κρίνεις αυτή τη συμπεριφορά? Τι να κρίνω, αν κοιτάξουμε απέναντι έχει κάτι στεφάνια εκεί. Από κάτι παιδιά που αγωνιζόμουν και εσύ, Ολυμπιακός δεν είναι. Βέβαια αγωνιζόμουν. Και έτυχα και σήμερα να είναι πάλι σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Δεν ξέρω, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν πάει καθόλου καλά. Όχι ο κόσμος του Ολυμπιακού, γενικά το ποδόσφαιρο.
Το είχα πει ότι κινδυνεύει, γιατί κάπου δεν έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και ίσως δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι έχει πειράξει τόσο πολύ τον κόσμο και φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, με το παραμικρό. Επειδή έρχε ότι πριν... Γιατί σήμερα μπορώ να πω ότι δεν σκόλησε τίποτα ο διαιτητής. Ο διαιτητής ήταν άψογος, τι να σου πω. Πολύ καλός, δηλαδή μπορώ να πω και υπέρ του Ολυμπιακού σε ορισμένες βάσεις. Αλλά εντάξει, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Δεν, ο διαιτητής πάρα πολύ καλό. Τώρα πώς μπήκανε μέσα και γιατί πήγανε... Πρόεδρε, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη για εσάς. Τι έχετε να πείτε για τα ψηφία που βλέπετε? Δύο λεπτά, δεν θα γίνει και θα πούμε. Εγώ είδα τον κύριο Δημόπουλο να δείχνει τα γεννητικά του όργανα στους φιλάθλους. Είδα ένα φάουλ ανύπαρκτο μέσα σε 3 λεπτά που είχε σαν αποτέλεσμα να μπουν μερικοί οπαδοί μέσα. Ποιοι ήταν αυτοί οι οπαδοί? Ήταν επιστήμονες, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, δεν ήταν... Τα παιδάκια της τύρας 7. Επομένως, αυτό τι είναι? Δεν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά? Και ένα πέναλτι μετά το 2-2. Δεν είναι κάτι που προκαλεί τους φιλάθλους να φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο? Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά κατά τον νόμο σας? Θέλετε να το ονομάσετε? Αδικία. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι εσείς κάντε ερωτήσεις. Χωρίς να έχετε την παλικαριά και το θάρρος, τις ερωτήσεις αυτές που κάνετε σε μένα, απαντήστε μόνοι σας. Θα τις βρείτε μόνοι σας και να ενημερώσετε τον φίλαθλο κόσμο. Εσείς δεν είδατε τι έγινε? Γιατί θέλετε δηλαδή κάποιος σαν και εμένα να πει κάτι και θα έχουμε αύριο το αθλητικό δικαστή για την τόπα, θα έχουμε την τιμωρία του Ολυμπιακού και θα έχουμε οτιδήποτε εις βάρος του Αργύρη Σαλιαρέλη. Εσείς που υποτίθεται κάτι ένα έργο. Είναι συνέχεια του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Ακριβώς τα ίδια έγινε. Και είπα τότε, μπορεί να θέλω να γίνω Κασάντρα, ότι αυτά θα συνεχιστούν. Λοιπόν, 29 χρόνια δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Τα ίδια ακούμε από τους παράγοντες. Έχει πιο ελεύθερη δημοσιογραφία. Ή ο δημοσιογράφος Τσαμπουκά. Ο δημοσιογράφος πάει σαν το χέστη. Φοβάται να μιλήσει ο δημοσιογράφος. Έμει. Μου βγήκε ένας γορίλας, θα δώσει εντολή ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, της οποιαδήποτε ομάδας. Πιο καλά ήταν τότε, το 91. Μου λείπουν αυτά εμένα. Ο Δημόπουλος να φωνάζει, να μπαίνουν μέσα. Οι βουλιές του Αλέφαντη και Πετρόπουλο. Τα κάγκελα πανεβαίνανε. Ο Βερός ο... Τι λέτε ρε, αυτά ήταν ωραία χρόνια. Αποστηρωμένα τώρα. Με κάνεις μήνυση, σε κάνω μήνυση. Όχι με έπληξε, θα σε κάνω μήνυση. Μπαίνει στο Facebook, θα σε δείρω. Τι να κάνει. Ωραία χρόνια. Στο λέω εγώ. Ωραία. Πολύ ωραία χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα εκτός των σύνορων. Αυτοπουλάρα μου. Βέβαια, τι τώρα. Γιγάντα. Πάμε Αντώνιο Κόντε, Ίντερ Μίλαν 4-2, 0-2, ημίχρονο 4-2. Μόλις τρώει το δεύτερο γκολ η Ίντερ, ναι. Αφύλακτος ο Εμβραήμωβιτς, ναι. Λέω τώρα ο Αλέφωτος θα σου αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι, αλλά μετά... ήταν τυχερός που το γύρισε. Το γύρισε. Ήταν τυχερός που το γύρισε. Για να δούμε. Με καπελάκι ο Αντώνιο Κόντε. Λοιπόν, να δούμε την εντεκάδα με τον Σκρίνιαρ, τον Ντεβράη, τον Γοδίν. Καντρέβα από μία πλευρά. Σάντζες έχει πάει εκεί, ε. Ναι, από Μάντσεστερ πήγε εκεί. Είναι, παραμένει εκτός ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είναι τιμωρημένος και έπαιξε Αλέξη Σάντζες Λουκάκου μπροστά. Άσλεϊ Γιάνκ, έβαλε και τον Μόουζες μετά. Μπαρέλα Βετσίνο, Μπρόζοβιτς στα χαφ και Λουκάκου Σάντζες με αυτό το 5-3-2. 5-3-2, ενώ ναι. Ο Στέφανο Πιόλη έβαλε ένα 4-4-2 με τον Τσαρχάνογλου να κινείται λίγο πιο κοντά στον Ιμπραήμοβιτς στην επίθεση της Μίλαν. Πάντως να πούμε ότι μετά την γκέλα που έκανε και η Γιουβέντους από τη Βερόνα έχασε 2-1, πλέον την έφτασε στην κορυφή Ίντερ και θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Για τον Ρονάλντο να μας πει ο Νίκος για το κοτσιδάκι του πώς του φαίνεται. Έχει τρελαθεί ο Ρονάλντο. Πάντως σκόραρε για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι και αν σκοράρει για 11ο θα φτάσει το ρεκόρ του Κουαλιαρέλα και του Γκαμπριέλ Μπατιστούντα για το καμπιονάτο το ρεκόρ. Σε καλή κατάσταση. 20 γκολ έχει βάλει ήδη. Αλλά φτάνει μόνος του για να το πάρει η Γιουβέντους. Δύσκολα. Αλλά θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη.
Εδώ, θα γίνει, αυτό που ρωτάει ο Κώστας, το έχει πάει ο Μαουρίτσιο Σάρι σε 4-3-3. Το πάει αριστερά. Ναι. Πώς είναι αυτός, δεν μπερδεύεται. Για να πει και ο Ιγουαΐν φορ. Είναι θέμα. Και όταν πώς το σκέφτεται, Νίκο Σάρι. Θέλει να, θέλει να έχει σεντερφόρη τον Ιγουαΐν. Έχει δεξιά τον Κώστα τριπλέρ με αριστερό ποδάρι. Mm-hmm. Με δεξί ποδάρι ο Ρονάλντο εκεί. Που μπαίνει. Σεντρεφόρο ο Γκουαΐν. Ναι. Τα γουστάρει ο Ρονάλντο. Χώνεται μέσα, βγαίνει, όπου θέλει πάει. Mm-hmm. Θα είναι ωραία μάχη. Έχει και τα χαφ του, τρία χαφ. Θα δούμε. Λοιπόν, Μπονούτσι, πάντως, ο Μπονούτσι μας βγήκε δύσκολος. Δεν πήγαγε, είχαν κεφαλιές σε λάθος timing στη ζώνη. Ήτανε εντάξει, πάτησε και αυτό στα 34, δεν είναι. 33. Αυτά που λέει ο Αλέφαντος, πόσο χρόνο είσαι, 32. Τα κλεισμένα, μάλιστα. Ύποπτος. Εξαιρείται ο Ρονάλντο και ο Μέση. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για την Παρασκευή στις 18:30. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί με το Sports Core Record την ίδια ώρα. Να είστε καλά.